Όλοι μας είμαστε περήφανοι για το χρυσό του πρωταθλητή μας, του Μίλτου Τεντόγλου. Για άλλη μια φορά, πρώτος χρυσός ελληνικές σημαίες. Είδαμε και κάτι ευχάριστο σε αυτή τη χώρα. Εγώ όμως εδώ δεν είμαι γι' αυτό. Θέλω να δούμε ένα βίντεο από το παρελθόν, από τον προπονητή του, από τον Γιώργο Πομάσκι, ο οποίος μας αναλύει πώς η πολιτεία στάθηκε δίπλα στον πρωταθλητή μας, τι στήριξη τους είχε και τι τράβηξε ο ίδιος για να φτάσει στην κορυφή. Για πάμε να τον ακούσουμε. Δεν έχουμε χώρο να γυμναστούμε. 12 χρόνια είμαι σε ένα κλειστό εγώ μικρό, σαν το δικό σας, στο Ολυμπιακό στάδιο και κρύβομαι μέσα ζώντας στην Ελλάδα. Κάνω μόνο κλειστό. Μία φορά πήγα στη Τουρκία, να είναι καλά και οι Adidas sponsors που λένε, και με μικρή βοήθεια από την Ομοσπονδία και πήγαμε μια προετοιμασία πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η επόμενη. Αυτός είναι η Ολυμπιακή προετοιμασία του Τεντόγλου. Φέτος δεν έχει έρθει ένας να μου δώσει μια καραμέλα να γίνει καλύτερο ο Μίλτου. Και σας το λέω πολύ ειλικρινά. Είμαστε 5 άτομα, σε 5 σημεία μένουμε στη Καλαμάτα. Να είναι καλά τα 3 μαγειρίες σας. Στην αγορά. Παραγγέλνουμε, πηγαίνουμε, παίρνουμε και περνάμε. Περιμένω τα λεφτά να μου στείλουν για να πληρώσουμε τα αύριο. Η προετοιμασία τελειώνει. Αυτά είναι οι σκέλη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάπως έτσι οι πρωταθλητές μας φτάνουν στην κορυφή. Να μην ξεχάσει η πολιτεία να τον υποδεχτεί, να τον καλέσει και στο Μαξίμου, να τον ευχαριστήσει, να βγάλουν φωτογραφίες. Επίσης όρις οι πρωταθλητές μας. Δεν περιγράφω άλλο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.